Σασμός λοιπόν είναι αγάπη, είναι υπέρβαση της αγάπης, είναι συμφιλίωση. Και μέσα από τη σειρά αυτή θέλουμε να προβάλλουμε την δύναμη της αγάπης, πώς αυτή η ευλογημένη αγάπη, όταν πιστεύει κάποιος, μπορεί να ενώσει αντιθέσεις, και μάλιστα πολύ δυνατές αντιθέσεις που έχουν σχέση με βεντέτες και όλα αυτά τα πράγματα. Με μια ιστορία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος και μια δυνατή ομάδα ηθοποιών μεταφέρουν στην ελληνική τηλεόραση μια μυθοπλασία γεμάτη ανατροπές που καθυλώνουν γύρω από τον περίφημο Σασμό. Μέρος των γυρισμάτων της νέας σειράς έγινε στο παλιό λιμάνι των Χανίων. 2, 1 και πάμε! Κουράστηκα, Στερή. Με κούρασα. 20 χρόνια μετά την τελευταία βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, η Αργυρό επιστρέφει και ο ερωτάς της με το γιο του Φωνιά Αστέρη θα ξυπνήσει πάθη και εφιάλτες του παρελθόντος. Θέλουμε να υπάρχει στην κριτική κουλτούρα και να συνεισφέρουμε περισσότερο η έννοια του σασμού και λιγότερο η έννοια της βεντέτας. Να δίνουμε δηλαδή συγχώρεση, να αφήνουμε τα πράγματα, τα μίσια και τα πάθη να μένουν στο παρελθόν και να γυρίζουμε μια καινούργια σελίδα από μηδενική βάση, γιατί το μέλλον είναι η αγάπη και ο έρωτας. Κι άλλο λίγο, έτοιμοι για τελευταία τάκα, και 3, 2, 1, πάμε! Φωτίζονται πράγματα, σχολιάζονται, παίρνει θέση με κάποιο τρόπο η σειρά, βλέπεις χαρακτήρες οικείους, ανίκειους, αναλόγως, και ανατροπές, έρωτες, ίντριγκες, πολύ Κρήτη, Ελλάδα και πολλά άλλα που αν τα πω νομίζω ότι θα το δει κανείς, γιατί θα μαρτυρήσω πράγματα τα οποία έρχονται και ανατρέπουν αυτό που πιστεύεις ότι ισχύει στη σειρά. Αλλάζω και χέρι. Να τους ξέρεις αυτούς. Δεν μπορώ να αλλάξω χέρι, έχω κρεφτό. Δεν πειράζει, θα τα αλλάξει αυτό μαζί. Θα είσαι εδώ και θα αλλάξει μετά. Πρόβα. Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και σε αυτό το πανέμορφο νησί σας, όλα είναι πιο ωραία, τα πράγματα πάνε καλά, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που κάνουμε έτσι μια δουλειά που έχει να κάνει με την Κρήτη, που την αγαπάμε πολύ. Από Σεπτέμβριο θα μας δείτε. Μέχρι στιγμής πάνε όλα πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Για το Σασμό, τι θα λέγατε, αν σας ρωτούσε ένας τηλεθεατής, τι πρέπει να περιμένουν να δούμε στις οθόνες μας τον Σεπτέμβριο? Θα έπρεπε να τους εξηγήσουμε τι πάει να πει Σασμός, μην κοιτάτε εσείς που τα ξέρετε. Οπότε θα του έλεγα ότι είναι ένα φτιάξιμο μετά από μια βεντέτα, το σμίξιμο των ανθρώπων μετά από μια βεντέτα. Οπότε έχουν να περιμένουν έτσι έρωτες, βεντέτες, ίντριγκες, πολύ πράγμα. Και φεύγεις. Εντάξει, έτοιμοι, δεν έχει κόψει κανεί. Τέλος των κυκλοαίματος και εκδίκησης δίνει ο έρωτας με μια ιστορία γεμάτη εντάσεις, πρόσωπα που αντανακλούν υπαρκτές αγωνίες. Ο Μιχάλης Αεράκης, στο ρόλο του παπά του χωριού, είναι ο άνθρωπος που παλεύει να συμφιλειώσει δύο οικογένειες. Ο παπάς τι είναι? Ο παπάς είναι ένας ισορροπιστής μιας μικρής τοπικής κοινωνίας, γνωρίζει όλα τα μυστικά μέσα από τις εξομολογήσεις και όχι μόνο. Είναι ένας παπάς απλός, λαϊκός, όχι αυτό που λέμε της θεολογίας, και που ξεκινάει η αποστολή του μετά το διευχόν που λέει την Κυριακή. Τότε αρχίζει αυτός ο παπάς. Ο Σασμός έρχεται για να μεταφέρει μια συγκλονιστική ιστορία στις οθόνες των Ελλήνων τηλεθεατών, με την Κρήτη να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.